Ντομπρόφσκι για τον Μονκλάρ. Βεστ 3. Φάουλ από τον Καμπούρη. Ναι, είναι το δεύτερο φάουλ του Αργύρη Καμπούρη. Να εδώ ο Καμπούρης που σηκώνει το χέρι για να δείξει ότι αυτός έκανε το φάουλ. Ξαναείδαμε τη φάση. Εκεί ίσως ήθελε μια βοήθεια ο Καμπούρης από το Γιαννάκη, αλλά ο Γιαννάκης έχοντας τρία φάουλ δεν τόλμησε να πάει κοντά στο δεύτερο. Γιατί αν κάνει το τέταρτο, το πρόβλημα για την ελληνική ομάδα θα είναι μεγάλο. Χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στον αγώνα ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Δεν μέτρησε το καλάθι. Δεν μέτρησε ο πόντος αυτός, γιατί πάτησε μέσα ο Βέστρης την ώρα που εκτελούσε τη βολή. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 45-61. Γιαννάκης δοκιμάζει σουτ για 3 πόντους. Ο Στρόφσκι για τον Μονκλάρ. Μπενιό. Ο Στρόφσκι. Σαμ. 47-61, οι Γάλλοι μείωσαν από τους 18 πόντους στις 14. Γιαννάκης και φάουλ από τον Μονκλάρ. Τρία φάουλ ο Γάλλος playmaker, ο Ζακ Μονκλάρ. Γιαννάκης πάλι. Για τον Χριστοδούλου, αυτός τον Γκάλι. Το σουτ και το καλάθι, πραγματική μηχανή καλαθιών. Ο Νίκος Γκάλης έχει τρελάνει τους Γάλλους. 47-63. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, να πάνε πάνω του για να μην σουτάρει, να πιάσουν τους άλλους για να μην δώσει πάσα. Ενώ ο Ζαν Γκάλ θα βγάλει τον Μονκλάρ και θα βάλει τον Ντεμορή. Να εδώ ο κοντός όμως Ντεμορή. Βαλερή Ντεμορή, 23 ετών, 1,79 ύψος, από τους πιο κοντούς παίκτες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ντεμορή για τον Μπενιό, αυτός έξω στον Σαμ. Ντεμορή, φάουλ ο Γκάλης, είναι το δεύτερο φάουλ του άσου της ελληνικής ομάδας. Να εδώ ο Νίκος Γκάλης. Η ελληνική ομάδα έχει τρία φάουλ στο δεύτερο, έχει δύο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, τρία έχουν οι Γάλλοι. Ο Μπενιό για τον Βεστρής, διώχνει ο Καμπούρης. Η μπάλα κυλάει εκτός γηπέδου για τους Γάλλους ξανά, 15 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ντεμορή. Μπενιό για τον Βεστρής. Rebound από τον Γιαννάκη, ο Γκάλης κάτοχος της μπάλας. Δοκιμάζει σουτ τριών πόντων, αν είναι δυνατόν. Κάνει εφηδιασμό και σηκώνεται για τρίποντο και ευστοχή. 47-66, 19 πόντι διαφορά. Ο Ντεμορή προσπαθεί να ανταποδώσει, θα κερδίσει όμως το επιθετικό rebound. Πάντα Ντεμορή. Μπενιό. Οστρόφσκι. Μπενιό. 49-66 από τον Ενρίκ Μπένιο. Φάουλ πάνω στον Γκάλι από το νούμερο 6, τον Τσάμ. Ενώ επανέρχεται στον αγώνα ο Ακέ και βγαίνει ο Βέστρης. Ήταν το πρώτο φάουλ του Τσάμ, το τέταρτο της γαλλικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Χριστοδούλου για το Γιαννάκη. Αυτός το Φιλίππου, έξω στον Γκάλι. Το σούτ από τον Γκάλι. Νέο τρίποντο. Δεν πιστεύουμε και οι ίδιοι σε αυτό που βλέπουμε. Έχουμε δει τον Γκάλι τόσες φορές. Σήμερα είναι κάτι διαφορετικό. 49-69, 14 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ακέ για τον Μπενιό. Ντεμορή, κόβει με το πόδι ο Χριστοδούλου. Και time out, κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι Έλληνες παίκτες. Μια μεγάλη εμφάνιση, έχουν καθυλώσει τους Γάλλους. Μια εθνική Γαλλίας που χθες, επαναλαμβάνω, πραγματοποίησε χωρίς υπερβολή τρομερή εμφάνιση εναντίον των Ισπανών. Έκαναν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, τους άρχεταν, έχασαν.
Και να σας πω τη στατιστική του Γκάλι πως έχει μέχρι στιγμής. Έχει 5 στα 6 ελεύθερες βολές, 7 στα 9 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, 100% στα τρίποντα, 77% στα δίποντα. Τι άλλο να κάνει, έχει δώσει δεν ξέρω πόσες τελικές πάσες. Δεν πρόλαβα να τις δω στον πίνακα. Ένα άλλο μόνιτορ που δίνουν την στατιστική οι διοργανωτές. Ο Γκάλι λοιπόν έχει πετύχει 28 πόντους όπως είδατε τώρα και εσείς. Ντεμορή για τον Μπενιό. Ακόμα 14 λεπτά για να τελειώσει το κρίσιμο παιχνίδι. Παραλαμβάνω, αν η ελληνική ομάδα κερδίσει σήμερα, κατά 95% έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της για την επόμενη φάση. Δηλαδή συνεχίζει τους 12 της Βαρκελόνης και του Οβιέδο. Και συνεχεία θα παίξει και στη Μαδρίτη στην τελική φάση. Δηλαδή θα κάνει εκτός από τους αγώνες Σαραγώσα άλλους 5 αγώνες. Έκοψε ο Στρόφσκι τον Καμπούρη. Ντεμορή για τον Μπενιό, σουτ 3 πόντων, rebound ο Τσάμ, θα τον σταματήσει με φάουλο ο Καμπούρης. Ο Τσάμ αποκτά δικαίωμα για 2 βολές, είναι το 3ο φάουλ του Καμπούρη. Να εδώ ο center forward της ελληνικής ομάδας. Ο Καμπούρης που έχει μια μεγάλη προσφορά σήμερα, έχει κερδίσει 7 rebound. Ακόμα μία βολή για τον Πατρίκ Τσάμ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 4 πόντους. 52-69, 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης με την μπάλα για τον Χριστοδούλου. Αυτός κοντρολάρει την μπάλα, Γιαννάκης τώρα. Ξανά Χριστοδούλου. Χάνει την μπάλα από τον Οστρόφσκι. Ντεμορή. Οστρόφσκι για τον Μπενιό. Χωρίς καθυστέρηση το σουτ 3 πόντων. 55-69. Πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει κερδιθεί. Κανένα παιχνίδι δεν έχει κερδιθεί πριν τελειώσει. Και πολύ περισσότερο όταν απομένουν 13 ολόκληρα λεπτά. Ξανά το σουτ του Μπενιό. Ο οποίος θα συνεχίσει τον αγώνα. Η ελληνική ομάδα στην επίθεση με το Γιαννάκη για τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου κοντρολάρει την μπάλα, Γκάλης. Καμπούρης. 55-71 μετά την έξοχη τελική πάσα του Γκάλη. Ο Αργύρης Καμπούρης εκμεταλλεύτηκε ξανά. Μπενιό για τον Ντεμορή. Ο Ακέ βρίσκει διάδρομο, μειώνει σε 57-71, ακόμα 12,5 λεπτά. Να ο Ντανιέλ Ακέ. Γιαννάκης. Χριστοδούλου για τον Γκάλη. Πάντα Γκάλης, κοντρολάρει την μπάλα αργά-αργά. Δοκιμάζει το σούτ απ' έξω. Rebound επιθετικό από τον Φιλίππου, η μπάλα έξω στο... Όχι το σούτ ο Γιαννάκης. Έπρεπε να γυρίσει μπάλα. Κέρδισαν οι Γάλλοι. Ντεμορή για τον Ακέ που νομίζω ότι έκανε βήματα. Τελικά έκανε φάουλ επιθετικό πάνω στον Γιαννάκη. Σκορ 57-71. Κοιτάξτε ο Γιαννάκης πώς τοποθετήθηκε. Νομίζω είναι το τρίτο ή το τέταρτο τέτοιο φάουλ που έχει πάρει από την αρχή του αγώνα. Και ξανά. Αν και τώρα έτσι όπως το ξαναβλέπω είναι μάλλον φάουλ του Γιαννάκη παρά του Ακέ. Γιαννάκη τοποθετήθηκε τελευταία στιγμή. Ενώ ο Ζανγκάλ έβγαλε τον Τσάμ και ξανάβαλε τον Ντακουρί. 11 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα ακόμα. 57-71 προηγείται η ελληνική ομάδα. Ο Γιαννάκης με την μπάλα πιέζεται, δίνει στον Χριστοδούλου. Στο Δούλου, πολύ ωραία για τον Γκάλη. Ναι, ναι, ξέφυγε ανάμεσα από τρεις αντιπάλους. 57-73,
αυτός ο δαιμόνιος Γκάλης οδηγεί την ελληνική ομάδα στο θρίαμβο. Ο Στρόφσκι, ο Ντεμορή, προσπάθεια για τρίποντο, follow ο Ντακουρί. 59-73, ακόμα 11 λεπτά. Χριστοδούλου για τον Φιλίππου, το πάσιμο, άσχημη τελική προσπάθεια. Μπενιό, Ντεμορή, ο Ντακουρί με αντίπαλο τον Γιαννάκη. 61-73, 20 πόντι έγιναν 12. Πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες παίκτες, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι δεν είναι κερδισμένο. Μένει πολύς χρόνος ακόμα, πάρα πολύς. Να, η στατιστική του Γκάλη, ένα rebound, τρεις τελικές πάσες, δύο φάουλ και 30 πόντι. Γιαννάκης, γίνεται το double team, γυρίζει για τον... δεν τον βοηθήσαν εκεί πέρα. Καλάθι από τον Οστρόφσκι και φάουλ από τον Φιλίππου. Να, αυτά που λέγαμε. 63-73, ο Φιλίππου 4 φάουλ και οι Γάλλοι δικαίωμα για μία βολή. Ο πολίτης έβγαλε το Γιαννάκη και έβαλε το Σταυρόπουλο. Ένα σούτ για τον Οστρόφσκι, rebound το Φιλίππου. Σταυρόπουλος. Κακό κοντρόλ, πιέζει και ο Ντεμορή που έχει πολύ δυνατά πόδια. Φιλίππου, Σταυρόπουλος, Χριστοδούλου. Κάνει το σούτ υπό πίεση, rebound ο Στρόφσκι, ο Άκια και φάουλ ο Καμπούρης. Έχω την εντύπωση ότι χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Τέσσερα φάουλ ο Καμπούρης. Η μπάλα για τους Γάλλους ξανά. Ο Ντεμορή σε θέση playmaker για τον Ντακουρί. Ο Στρόφσκι. Ακέ για τον Οστρόφσκι. 65-73, 20 πόντι έγιναν 8. Χριστοδούλου, Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Υπάρχει πρόβλημα στο κατέβασμα της μπάλας, ο Χριστοδούλου το σουτ. Πάλι άστοχο rebound, οι Γάλλοι. Αργά αργά ο Ντεμορή για τον Ακέ. Ο Στρόφσκι κάνει βήματα, τελικά αστοχή rebound ο Καμπούρης. Σταυρόπουλος, φεύγει ο Φιλίππου στον εφηδιασμό, πράγματι τα καταφέρνει. 65-75, ένα καλάθι, να ανασάνουμε λίγο. 9 λεπτά ακόμα. Ο Μονκλάρ που είναι έτοιμο να μπει στον αγώνα φωνάζει στους συμπαίκτες του, παίχτε δυνατά. Ενώ ο πολίτης ετοιμάζει Ανδρίτσο και Καρατζά. Ντεμορή. Πάντα Ντεμορή. Υπό την πίεση του Γκάλη δίνει στον Μπενιό. Ντακουρί μέσα στη ρακέτα. 67-75. Σταυρόπουλος. Φάουλ ο Ντεμορή. Ενώ ο πολίτης, βλέποντας ότι ο Σταυρόπουλος έχει πρόβλημα στο κατέβασμα της μπάλας, ξαναβάζει το Γιαννάκη. Γίνονται τρεις αλλαγές. Βγαίνει ο Σταυρόπουλος, βγαίνει ο Χριστοδούλου και βγήκε και ο Καμπούρης. Και μπήκαν Ανδρίτσος, Καρατζάς και Γιαννάκης. Ακόμα 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Γαλλία, Ελλάδα, 67-75. Φιλίππου για το Γιαννάκη. Ανδρίτσος,
Γιάλης. Με αντίπαλο τον Τακουρί, περνάει στον Καρατζά. Rebound τον Μπενιό. Μονκλάρ. Αυτός για τον Ακέ. Μονκλάρ δοκιμάζει σου για 3 πόντους. Rebound τον Φιλίππου. Γιαννάκης. Φιλίππου κάνει το πάσιμο. Ωραίο καλάθι από τον Νίκο Φιλίππου. 67-77. Ακόμα 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Μπενιό για τον Ακέ. Δύο Γάλλοι στο rebound. Κερδίζει ο Οστρόφσκι. 69-77. Ακόμα 7,5 λεπτά. Ενώ ο Οστρόφσκι. Γιαννάκης. Φάουλ από τον Μονκλάρ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Γάλλου playmaker. Ακόμα 7 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 8 πόντους, είχε προηγηθεί με 20. 69-77. Ο Ανδρίτσος για τον Φιλίππου, γίνεται και το λάθος. Ο Στρόφσκι θα αφήσει την μπάλα στο ελληνικό καλάθι. 71-77. Οι Γάλλοι πλησιάζουν, θα λέγε κανείς, σε απόσταση αναπνοής. 71-77, μόνο 6 πόντοι. Γιαννάκης. Φιλίππου. Γκάλης. Πολύ ωραία για τον Καρατζά. Θα τον σταματήσει ο Ντακουρί. Νομίζω ότι μετράει το καλάθι η μπάλα. Μου φαίνεται ότι είχε χτυπήσει στο ταμπλό πριν την κόψει ο Ντακουρί. Δεν μας έδειξαν το replay οι Γάλλοι. Ο Μονκλάρ για τον Ακέ. Μπενιό. Ντακουρί τώρα. Ακέ. Παίρνει την εσωτερική. Κερδίζει ο Στρόφσκι το rebound. Κόβει ο Ανδρίτσος, Γκάλης με την μπάλα. Απέναντι σε δύο αντιπάλους. Καθυστερεί, γύρισαν 3-4 όλη η γαλλική άμυνα. Πρέπει να κάνουμε επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας πια. Ακόμα 6 λεπτά, 71-77. Λάθος, η πάσα του Γκάλη χτύπησε στο Στεφάνι. Η πάσα που ήταν για τον Φιλίππου. Μονκλάρ για τον Μπενιό. Αυτό το σουτ χωρίς καθυστέρηση. Φάουλ από τον Μπένιο στην προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound. Να ο Καμπούρης έτοιμος να ξαναμπεί στον αγώνα. Ξανά η φάση. Ο Μπένιο έπεσε πάνω στον Καρατζά. Ήταν το τρίτο φάουλ του Μπένιο και ο Καρατζάς έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. Καθώς οι Γάλλοι έχουν συμπληρώσει 8 φάουλ. Τελικά η ελληνική ομάδα προτιμάει να παίξει την μπάλα απ' έξω. Ο πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη στην ευστοχία του Καρατζά από τα φάουλ. Προτιμάει να κάνει μια κανονική επίθεση, να κερδίσει και χρόνο. Λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Ελλάδα 77, Γαλλία 71. Γιαννάκης κάνει το σουτ τελικά. 71-79. Διμπουισόν για τον Μονκλάρ. Ντακουρί, ένα σπάνιο καλάθι. Σήκωσε την μπάλα στον αέρα και την κάρφωσε. Καταπληκτικό καλάθι. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε ο Γάλλος από τη Μαρτινίκα. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Στρόφσκι που είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα. Ενώ Χριστοδούλου ξαναγυρίζει στο παιχνίδι στη θέση του Ανδρίτσου. Ακόμα 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Στο πλάγιο ο Χριστοδούλου για το Γιαννάκη. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του και φεύγει εκτός γηπέδου. Προσπαθούν να υποφεληθούν οι Γάλλοι, αλλά ο διαιτητής λέει ότι πρέπει να ξαναπέφτουν την μπάλα.
από πλάγια θέση. Dibuisson, Moncler. Πάντα Moncler για τον Ακέ. Dibuisson. Ελευθερώνεται τελικά, κάνει το σουτ. 75-79, μόνο 4 πόντοι. Είχαμε 20, τους κάναμε 4 και απομένουν 5 λεπτά. Από εδώ και πέρα παίζονται τα πάντα. Γκάλης για τον Φιλίππου. 75-81 και οι Γάλλοι με τον Moncler. Dibuisson. Οστρόφσκι δοκιμάζει το σούτ, άστοχο. Rebound από ποιον, γίνεται μάχη. Τελικά ο Φιλίππου δίνει τη λύση. Χριστοδούλου πετάει στο Γιαννάκη που φεύγει για τον εφηδιασμό. Μαρκάρει ο Moncler. Θα χαθεί το καλάθι. Moncler με την μπάλα. Ο Φιλίππου διώχνει την μπάλα πλάγια. Ακόμα 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ενώ οι Γάλλοι βάζουν τον Ντεμορή στη θέση του Moncler και τον Τσάμ στη θέση του Ντακουρί που πονάει το πόδι του. Ο Ντακουρί έφυγε κουτσένοντας. Ο Dibuisson για τον Ντεμορή. Dibuisson δοκιμάζει σούτ για 3 πόντους. Τι? Φάουλ, το νούμερο 6, επιθετικό φάουλ, ο Τσάμ που σφύριξε ο Γκαρσία από το Πορτορίκο. Από δοκιμασίες για την απόφαση του διαιτητή. Για να ξαναδούμε εδώ. Ναι, ναι, έχει δίκιο ο Γκαρσία. Έπιασε ο Τσάμ το χέρι του Χρυστοδούλου, του τράβηξε το χέρι. Ήταν μια καθαρή περίπτωση. Δύο βολές λοιπόν για τον... μία στη μία βολή για τον Φάνη Χριστοδούλου. Rebound επιθετικό από τον Νίκο Φιλίππου. Για να δούμε. Η μπάλα πρέπει να είναι για την ελληνική ομάδα. Ο Ντεμορή την έβγαλε. Χριστοδούλου στο πλάγιο. Φιλίππου, Γκάλης. Ακόμα 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης κοντρολάρει την μπάλα. Πάντα Γκάλης. Κάνει το σούτ απ' έξω. Rebound ο Ακέ. Ντεμορή για τον Τσάμ. Ντεμορή για τον Ακέ. Αυτός κάνει τον πάσιμο. Και φάουλ από τον Νίκο Φιλίππου που θα φύγει με 5 φάουλ σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Ο Φιλίππου ήταν πολύ χρήσιμος. 5ο φάουλ για τον Φιλίππου. 6ο ομαδικό στο δεύτερο ημίχρονο για την εθνική μας. Ενώ ο πολίτης βάζει το Σταυρόπουλο θέλοντας να κάνει την ελληνική πεντάδα πιο ευέλικτη, μια και περιμένει ότι οι Γάλλοι θα πιέσουν σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Ακόμα μία βολή για τον Ντανιέλ Ακέ. ...76-81, 5 πόντι διαφορά. Γιαννάκης με την μπάλα. Καμπούρης, Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Γιαννάκης, Γκάλης. 8 δευτερόλεπτα, 7 για να γίνει επίθεση, 5... Σταυρόπουλος στο πάσιμο και το καλάθι, ένα πολύ αποφασιστικό καλάθι από τον Νίκο Σταυρόπουλο. 76-83, ακόμα 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Dibuisson. Ντεμορή σουτ για 3 πόντους. Κερδίζει ο Στρόφσκι. Και τελικά 78-83 από τον Στρόφσκι, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Γιαννάκης με την μπάλα. Περνάει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος λάθος πάσα, κλέβουν οι Γάλλοι. Ντεμορή, ακόμα 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Dibuisson παίρνει την εσωτερική, το σουτ
Ο Τσάμ το follow, νέο follow από το Τσάμ, rebound ο Χριστοδούλου, την τρεις και follow ο Στρόφσκι πάνω στον Χριστοδούλου. 2 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Στρόφσκι στην προσπάθεια του να πάρει το επιθετικό rebound έκανε το πρώτο του foul στον αγώνα, το 10ο ομαδικό. Είδατε ξανά τη φάση, το 10ο ομαδικό για τη Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τώρα έχουμε time out που πήρε ο Γάλλος προπονητής. Δεν σουτάρουν οι Έλληνες παίκτες, προτιμούν να παίξουν την μπάλα από πλάγια και έχω την εντύπωση ότι κάνουν πολύ καλά. Εδώ έχει σημασία να κυλήσει ο χρόνος. Γιαννάκης πιέζεται από τον Ντιμπουισόν, γίνεται το double team εκεί και φάουλ από τον Ντεμορή. Απ' έξω λέει ο Γκάλης, ακόμα 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος με την μπάλα. Φάουλ ξανά ο Ντεμορή που καταλόγησε ο Γκαρσία, ο Πορτορικάνος. Γίνεται παρεξήγηση και μεταξύ των παιχτών. Ο Κώστας Παρίσης, ο γιατρός ελληνικής ομάδας και σύμβουλος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Και απορώ γιατί αυτός ο εκνευρισμός. Οι παίκτες είναι φίλοι μεταξύ τους. Ίσως η υπερένταση, η αγωνία, η σημασία του αγώνα. Ξανά λοιπόν η μπάλα πλάγια από τον Χριστοδούλου για τον Γιαννάκη. Σταυρόπουλος, Γιαννάκης για τον Χριστοδούλου, Γκάλης. Ακόμα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο. Σταυρόπουλος σουτ για 3 πόντους. Rebound από τον Ντιμπουισόν. Κλέβει όμως ο Γκάλης, σαν απομηχανή θεός. Μπαίνει το πάσιμο και το καλάθι από τον Νίκο Γκάλη, 78-85, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Αυτός ο δαίμονας, ο Νίκος Γκάλης, δίνει τη λύση στην πιο κρίσιμη στιγμή, αλλά τα αποδίδει ο Ντιμπουισόν με τρίποντο, 81-85. Σταυρόπουλος με την μπάλα. Κλείνεται από τρεις αντιπάλους, γίνεται φάουλ από τον Ακέ. Τελικά η μπάλα μένει στην ελληνική ομάδα. Σταυρόπουλος, Χριστοδούλου Γκάλης, ακόμα 1,5 λεπτό. Ο Στρόφσκι κλέβει από τον Γκάλη που αφαιρέθηκε. Ντιμπουισόν. Διώχνει ο Γιαννάκης. Η μπάλα φτάνει στον Ντεμορή. Από εκεί Ντιμπουισόν. Σουτ για 3 πόντους. Ριμπάουντ τον Γκάλη. Που φεύγει για το αντίπαλο καλάθι. Το σταματάει ο Ακέ. Με φάουλ. Δικαίωμα 2 βολές στον Νίκο Γκάλη. Που αποφάσισε να καθαρίσει μόνος του το παιχνίδι σε αυτό το δραματικό φινάλε. Κοιτάξτε εδώ. Το φάουλ έγινε με το σώμα. Το χέρι του Ακέ σταμάτησε την μπάλα, αλλά το σώμα του έπεσε πάνω στον Γκάλη. Ο Γκάλης θα εκτελέσει τις 2 βολές. Αν ευστοχήσει, έχουμε πολύ μεγάλο βαντάζ. 32 πόντι Γκάλης, ένα rebound, επιθετικό, ένα αμυντικό. 3 τελικές πάσες. 81-86 ακόμα. 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Μας χωρίζουν 5 πόντι από τους Γάλλους. 81-87, 6 πόντι. Ο Ντεμορή με την μπάλα. Πάντα Ντεμορή. Για τον Ντιμπουισόν, προσπάθεια για τρίποντο. Μακρινό rebound από το Σταυρόπουλο και πρέπει να είμαστε πια οι νικητές. Ακόμα 1 λεπτό. Γκάλης φύγει την μπάλα. Πιέζεται τον Ντεμορή. Γκάλης περνάει για τον Σταυρόπουλο. Αυτός πολύ ωραία στον Καμπούρη. Θα καρφώσει την μπάλα ο Καμπούρης. Όχι, Χριστοδούλου τον follow. Διώχνει ο Σταν. Το καλάθι μετράει. Το καλάθι μετράει. Έδειξαν την μπάλα μέσα το καλάθι. Οι Γάλλοι. Ακόμα 44 δευτερόλεπτα. Ντεμορή. Κρατάει την μπάλα ο Ντεμορή. Μπενιό. Ο Τσάμ προσπάθεια για τρίποντο. 81-84-87. Προσοχή, μη χαθεί η μπάλα. Ο Καμπούρης κάνει το λάθος. Κάνει το λάθος. Τρίποντο από τον Ντιμπουισόν. Κερδίζει ο Καμπούρης. Ακόμα 21 δευτερόλεπτα. Και γίνεται φάουλ εκεί από τον Μπενιό. Είκοσι δευτερόλεπτα ακόμα.
Η μπάλα είναι δική μας. Βλέπετε εκεί το φάουλ που έκανε ο Μπενιό. Εκείνο το καλάθι που δεν μέτρησαν οι διαιτητές με το φόλο του Χριστοδούλου. Ακόμα μας έχει σε κίνδυνο. Αν οι Γάροι κλέψουν την μπάλα και πετύχουν τρίποντο, υπάρχει περίπτωση να ισοφαρίσουν, να επιχειρήσουν τρίποντο. Ο Γκάλης στο Γιαννάκη, Χριστοδούλου, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος, ελίσσεται. Κρατάει την μπάλα, σφίχνει την μπάλα. Η μπάλα είναι φάουλ, φάουλ για την ελληνική ομάδα. 2 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά και 6 δέκατα πριν από το τέλος. Δεν χρειάζεται να κοντρολάρουν την μπάλα οι Έλληνες παίκτες. Όποιος την πιάσει θα την κρατήσει. Ο Γκάλης, το αντίπαλο καλάθι, Καμπούρης, γυρνάει προς τα πίσω. Και το ματς τελείωσε 84-87. 84-87 η ελληνική ομάδα κέρδισε τη Γαλλία και βρίσκεται πια στο δρόμο προς τη Βαρκελόνη, στο δρόμο προς τους 12 του παγκοσμίου κυπέλου. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι Έλληνες παίκτες. Ένα δραματικό ματ, μια μεγάλη νίκη. Οι σημαίες στις εξέδρες ανεμίζουν. Οι Έλληνες που έχουν έρθει από όλα σχεδόν τα μέρη της χώρας, από τη Θήβα, από τις Σέρες, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα. Αύριο έχουμε τον αγώνα με την Ισπανία. Κοιτάξτε τα πανηγύρια, αγώνα που θα παρακολουθήσετε ζωντανό στις 8 η ώρα Ελλάδας. Ενώ βλέπουμε τον Γκάλη με τον Καμπούρη, να πανηγυρίζουν, έχουμε δίπλα μας τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Κώστα Πολίτη, τον θρίαμβευτή, θα έλεγε κανείς, της ημέρας. Κώστα Πολίτη, πες μου πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή μετά από αυτήν τόσο μεγάλη νίκη. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, διότι καταφέραμε να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια τα οποία μας δίνουν οπωσδήποτε με μεγάλες θεωρότητες την πρόκληση για τη Βαρκελόνη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με αυτή τη μεγάλη προσπάθεια οποία κάνανε να πάρουν τα δύο αυτά σημαντικά παιχνίδια. Πιστεύω και στην πορεία θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πες μου τι μεσολάβησε ώστε οι 20 πόντοι που είχαμε να γίνουν προς στιγμή 4 και να διατρέξουμε τον κίνδυνο να χάσουμε το παιχνίδι. Από τη μια η μεγάλη πίεση των Γάλλων στην άμυνά τους, απ' την άλλη εμείς παίξαμε συγκρατημένα ενώ οι εντολές μου ήταν να παίξουμε πιο ελεύθερα και να πάμε σε γρήγορες επιθέσεις, διότι οι Γάλλοι δεν είχαν γρήγορες επιστροφές. Βέβαια όλη η υπερένταση και η υπερπροστάθεια των παιχτών κάναμε ορισμένα λάθη τα οποία τους βάλαμε στο παιχνίδι. Αυτά γίνονται, πιστεύω όμως ότι αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Για τη διαιτησία τι έχεις να πεις? Ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο άσχημη, αλλά πιστεύω στην πορεία ότι ήταν αντικειμενική. Ένα καλάθι εκεί στο τέλος του Χριστοδούλου. Βεβαίως εκεί το καλάθι μετρούσε και ήταν, μπορούσε να μας τυχήσει.